Άι, σαν αγλυμμένο παγωτό είναι, που να σκοτώνω από 40 Έλληνες, που θα σε κάνω από κοτς. Ουαλάχ! Πήγαινε γρήγορα! Μάλιστα. Στρατιώτης μου, ο γελοτοποιός μου, πέθανε και ο γελοτοποιός μου, πέθανε σκαραγιός. Τώρα, εδώ και μια ώρα δεν με βλέπεις τραβομάρα έχεις. Αλλάχ, πέθανες πολύ, κάνα 2 κιλά. Τι θα κάνω τώρα. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Το παχνί δεν τ' άρεσε κι ήθελε αρχοντιά. Ήθελε η μούρη του να φορέσει σέλα και να καμαρώνεται με το σιρε κέλα. Έλα κέλα κέλα. Μάνα! Μάνα! Και πού είναι ο γιος σου? Τι έγινε? Βρήκες την αδελφή σου? Μάνα! Όπου κι αν πήγα, σε όλα τα καράβια, ακόμα και μέσα στο σαράι, δεν μπόρεσα να βρω την αδελφή μου. Και πόσα θεσμοχώρη? 5.000. Πέρασε μέσα, φέρ' την μέσα. Σε παρακαλώ, να πηγαίνει μέσα, μέσα. Να μην έχει Ελληνίδα. Λόγια μωρέ, τετέι, λόγια μωρέ, τετέι. Να έχει. Και πού είναι? Τώρα. Να το πουλάει στον Πασά. Την πούλησε στον Πασά, κουτσουμά. Πέθανε μωρέ. Ώστε δε με γνώρισες ακόμα, αδελφοί μου. Δεν είμαι εγώ ο αδελφός σου, ο Δρόσος. Ο Δρόσος, ναι, Μαγδαληνή, 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 ιδού ο Μαγδαληνός. Έχει βουήξει όλη η Πάτρα, άστα χατζατζάρι, πάει και ο Τηγάνης ο Πασάς. Μπράβο, καραγιός μου, έτσι βρε να φύγει αυτός ο τύραννος.